Στη συνάντηση όλων των πολιτιστικών συλλόγων Γρεβενιωτών της Θεσσαλονίκης έδωσε το παρόν το απόγευμα της Τετάρτης ο νομάρχης Γρεβενών Δημοσθένης Κουψίδης. Η συνάντηση έγινε κατόπιν πρωτοβουλίας Ομοσπονδίας Δυτικομακεδονικών Σωματείων και το παρόν έδωσαν οι πρόεδροι πολλών πολιτιστικών συλλόγων Γρεβενιωτών Θεσσαλονίκης. Σκοπός και στόχος αυτών των συναντήσεων είναι ο συντονισμός των δράσεων και η συνεργασία όλων των συλλόγων με κοινή κατεύθυνση την πολιτιστική, πολιτισμική και οικονομική ανάπτυξη του νομού. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που έγινε στην αίθουσα Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, ο κ. Νομάρχης παρουσίασε στους παρευρισκόμενους τους συνεργάτες του και άκουσε τα αιτήματα και τα προβλήματα του εκάστοτε συλλόγου, τονίζοντας ότι η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση θα στηρίξει με όλες τις δυνάμεις της τους ετεροδημότες, ενώ δεσμεύτηκε να λάβει σοβαρά υπόψη τα αιτήματα και τις προτάσεις τους. Αγαπητοί μου συμπατριώτες, Δυτικομακεδόνες, Γρεβενιώτες, να σας καλωσορίσουμε στην αίθουσα αυτή, την υπέροχη αίθουσα της Ομοσπονδίας μας. Να πω από την αρχή ότι λυπούμαστε ως Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας που δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ στο βήμα, σε αυτή μου τη θέση, να σας καλωσορίσει ο επί σειρά ετών, ο επί 30 και πλέον χρόνια συμπατριώτης σας, Γρεβενιώτης, ο Κώστας Στεριάδης, ο αείμνηστος πλέον. Θα πρέπει όμως όλοι σας και όλοι μας να είμαστε περήφανοι για τον άνθρωπο, για τον άντρα, για το έργο του, για τον τρόπο ζωής του. Ένας τρόπος ζωής που αναμφίβολα και αναμφισβήτητα είναι παράδειγμα για όλους μας και κυρίως για όλους εμάς που αναλάβαμε να συνεχίσουμε, που επομιστήκαμε να συνεχίσουμε το υπέροχο αυτό και πολύχρονο έργο του. Με αυτήν την παρένθεση θα έλεγα μνημόνευση του ονόματος του Στεριάδη, του αειμνήστου μας Προέδρου, μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία της σημερινής ημερίδας. Κύριε Νομάρχα, γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς, όπως γνωρίζουν και όλοι οι εκπρόσωποι των Γρεβενιώτικων Σωματείων εδώ, ότι ο ρόλος και η αποστολή των πολιτιστικών φορέων, των πολιτιστικών σωματείων, είναι κατά βάση να προωθεί, να συντηρεί, να προάγει τα ήθη και έθιμα, τον πολιτισμό και την ιστορία του τόπου μας, των ιδιαίτερων πατρίδων μας. Είναι όμως και μια άλλη πλευρά η οποία είναι παραξηγημένη και είναι ένα από τα ελάχιστα σημεία που θα θέλω να δείξω και να σας παρακαλέσω να λάβετε υπόψη σας. Πέραν δηλαδή των γιορτών, των χωρών και των θεμάτων που έχουν να κάνουν καθαρά με την παράδοση και τον πολιτισμό, είμαστε συγχρόνως και σωματεία που εκπροσωπούμε μέσα από αυτά τα σωματεία τις 200 και πλέον χιλιάδες Δυτικομακεδόνων που ζουν στη Θεσσαλονίκη, με τον αντίστοιχο αριθμό που αναλογεί στον νομό Γρεβενών, και που επιτρέψτε μας να έχουμε κι εμείς άποψη και γιατί όχι και λόγο για τις ιδιαίτερες πατρίδες μας, για τον τρόπο που αναπτύσσονται ή που οπισθοδρομούν, και επιτρέψτε μας, το επιτρέψτε δεν απευθύνεται προς εσάς, απευθύνεται κυρίως προς την κοινωνία και προς την πολιτεία, γιατί έχει παραξηγηθεί ο ρόλος των πολιτιστικών σωματείων και πολιτιστικών φορέων. Και κάποιοι θέλουν να μας περιορίσουν αποκλειστικά και μόνο στο να κόβουμε πίτες και να κάνουμε χορούς. Δεν είναι αυτός ο ρόλος των σωματείων, για τον απλούστατο λόγο ότι συνεχίζουμε κι εμείς, ρομαντικά θέλετε, εγωιστικά θέλετε, να είμαστε κάτοικοι και της Θεσσαλονίκης και των ιδιαίτερων πατριών μας. Συνεχίζουμε να κρατάμε εκεί πάνω τα δικαιώματά μας, για να έχουμε τα χωριά μας ανοιχτά, για να έχει ζωή ο τόπος, για να βλέπουμε τους δικούς μας, να βλέπουμε τους συνανθρώπους μας, τους συμπατριώτες μας. Και άρα, και με αυτό θέλω να κλείσω, έχουμε τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες απαιτήσεις που έχουν και οι δικοί μας άνθρωποι που ζουν εκεί πάνω. Συνεπώς, επιτρέψτε μου να ζητήσω από εξ αρχής να γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο δεκτή η άποψη των συμπατριωτών μας που ζουν στη Θεσσαλονίκη, όπως γίνεται δεκτή η άποψη των συμπατριωτών μας που ζουν στη γενέτερα πατρίδα μας. Αυτό ήταν το πρώτο που ήθελα να σας πω. Από εκεί και πέρα λοιπόν και, και βάσει αυτής της λογικής, στην Ομοσπονδία αποφασίσαμε να βγούμε προς τα έξω. Και το να βγούμε προς τα έξω σημαίνει να περιορίσουμε, όχι να σταματήσουμε, τις εκδηλώσεις που κάνουμε εδώ μέσα, στη Θεσσαλονίκη και σε αυτόν εδώ το χώρο. Να βγούμε να κάνουμε εκδηλώσεις στην Δυτική Μακεδονία, στον τόπο που μας γέννησε, αφενός. Και δεύτερον, να κάνουμε εκδηλώσεις που έχουν στόχο, αυτό που είπα πριν από λίγο, τα προβλήματα του τόπου μας. Πάνε. Εις ό,τι αφορά λοιπόν την πρώτη περίπτωση, το να βγούμε προς τα έξω, αποφασίσαμε
και πραγματοποιούμε δύο ημερίδες με καθαρά θέματα τοπικού χαρακτήρα, ημερίδες που έχουν να κάνουν με την τουριστική ανάπτυξη, την ήπια μορφή τουριστική ανάπτυξη του ορεινού όγκου Γρεβενών και Βοΐου. Το πρώτο βήμα έγινε την περασμένη Κυριακή, έγινε η πρώτη σύσκεψη για την περιοχή Γρεβενών Βοΐου στο Τσοτήλι, όπου ήταν προσκεκλημένοι οι νομάρχες των δύο νομών, οι δήμαρχοι των δύο νομών, και επιτρέψτε μου να το θέσω ως παράπονο, όχι ως παρατήρηση, δεν υπήρχαν εκπρόσωποι του νομού Γρεβενών από τους δήμους. Βεβαίως, ο αγαπητός μας νομάρχης ήταν εκεί και εκπροσώπησε όλο το νομό, θα θέλαμε όμως να είναι εκπρόσωποι ακόμη και από τα, από τα διαμερίσματα, από τις κοινότητες που επιμένω εγώ να τις λέω, τα χωριά μας να τα λέω κοινότητες. Δεν υπήρχαν από τα Γρεβενά αντιπρόσωποι.